περιμένει εκεί, θα μας δώσει νεότερα, κυρίως για μια σειρά από αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Βασίλη, καλησπέρα, ορίστε. Καλησπέρα, Χρυσάθε. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την διοργανώτρια αρχή, την ΚΟΠ. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι από το περασμένο Σάββατο συνεργάστηκε με τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών, κάτι που μεταφέραμε και εμείς χθες στο μέσα γεγονότα. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε τους θεσμούς και τις αρχές της πολιτείας. Ενώ παράλληλα θα ενεργοποιήσουμε και τους εσωτερικούς μας κανονισμούς που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς όσους έχουν στοιχεία που αφορούν διαφθορά στο ποδόσφαιρο, να τα προσκομίσουν ενώπιον είτε της ΚΟΠ είτε της αστυνομίας για εξέτασή τους. Ναι. Τώρα, υπάρχει τοποθέτηση από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού που κάνει λόγο για κάθαρση στο ποδόσφαιρο, αλλά και από το ΑΚΕΛ που βλέπει ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγία. Έτσι, Βασίλη? Ακριβώς, και να παρακολουθήσουμε, Χρυσάθε, ένα απόσπασμα των δηλώσεών τους. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, θέλουμε να βεβαιώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα πράξουμε πολιτικά και θα συνδράμουμε όπου είναι δυνατόν και πρέπον να γίνει για να ξεδιαλύνει το ζωφερό τοπίο στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να εργαστούμε σκληρά μεθοδικά ώστε να πετύχουμε να καθαρίσουμε το στάβλο του Αυγία πλήρως, να ξυλώσουμε κατεστημένα στο χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου, να τερματίσουμε το καθεστώς ατιμωρησίας που δυστυχώς υπάρχει. Τώρα, Βασίλη, η ομάδα στην οποία προεδρεύει ο Δημήτρης Μασάς κάνει λόγο για δύσκολη δοκιμασία. Τι ακριβώς εννοεί? Εκφράζει απόλυτη στήριξη στο Δημήτρη Μασά. Αυτό είναι φυσικά και το νόημα της ανακοίνωσης, που αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο αθλητικός όμιλος Αγίας Νάπας θέλει να εκφράσει την στήριξη στον πρόεδρο της ομάδας Δημήτρη Μασά σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία, και είμαστε όλοι κοντά του σύσσωμοι και ενωμένοι. Και να αναφέρουμε ότι υπήρχαν πολλοί φίλοι και άνθρωποι της Αγίας Νάπας σήμερα στο επαρχιακό δικαστήριο της Λάρνακας. Θέση στο όλο θέμα φυσικά πήρε και η ΑΕΛ, καλώντας τις αρχές να διερευνήσουν την δράση του διαιτή Ανδρέα Κωνσταντίνου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η ΑΕΛ καλεί τις αρχές να ερευνήσουν τη δράση του συγκεκριμένου διαιτητή που τελεί υποσύλληψη και για άλλους αγώνες του στην φετινή χρονιά. Επίσης, καλούμε την ΚΟΠ, όπως αναφέρεται, να μας ενημερώσει με ποια κριτήρια επιλέχθηκε και προωθήθηκε ο συγκεκριμένος διαιτητής στην κατηγορία ελίτ. Κλείνοντας, Χρυσάθε, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην αυριανή συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ θα συζητηθούν οι σημερινές εξελίξεις, με την ΚΟΠ να παρουσιάζεται έτοιμη να λάβει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αυτό τι σημαίνει, Βασίλη, πολύ σημαντικές αποφάσεις? Που αφορούν κυρίως το χώρο της διαιτησίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα, κυρίες και κύριοι,